Συνεχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, το θέμα μας περί της θεραπευτικής των πνευματικών νοσημάτων και αφού μιλήσαμε μέχρι τώρα για την μετάδοση των πνευματικών νοσημάτων που έγινε στην ανθρώπινη φύση μέσω της παράβασης των πρωτοπλάστων, θα μιλήσουμε σήμερα με αφορμή και με βάση το βιβλίο του Jean-Claude Larcher «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων» για τις γενικές προϋποθέσεις της θεραπευτικής. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο μας θεραπεύει. Και πρώτη και βασική προϋπόθεση και θα λέγαμε και η κύρια προϋπόθεση είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Ο Κύριος Μόσης Χριστός, ο οποίος όπως ονομάζεται και μέσα στην Αγία μας πίστη και στις ιερές ευχές και στις ακολουθίες και από τους Αγίους Πατέρες, είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Οπότε θα μιλήσουμε για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ως ιατρού. Όπως λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, και παραθέτει ο καθηγητής ο Ορθόδοξος, ο κύριος Κλοντ Λαρσέ. Ο Κύριος, λέει ο Άγιος Ειρηναίος, ήλθε ιατρός των κακώς εχόντων. Αυτός μαρτυρεί. Και ο ίδιος διακηρύσει δημοσίως, ο Χριστός μας, ούχρι ανέχος είναι οι ισχύοντες ιατρού, αλλά οι κακώς έχοντες. Ούγαρ ήλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνιαν. Δεν έχουν, λέει, ανάγκη θεραπείας οι ισχύοντες, δηλαδή οι υγιείς, αλλά οι κακώς έχοντες, οι άρρωστοι, οι ασθενείς. Και βέβαια το έλεγε ο Κύριος αυτό στους Φαρισαίους, οι οποίοι είχαν την ιδέα ότι δεν χρειάζονται θεραπεία, ότι είναι υγιείς. Όμως η αλήθεια είναι ότι όλοι χρειαζόμαστε θεραπεία, γιατί όλοι γεννιόμαστε έχοντας πάθη, αρρώστιες δηλαδή, ψυχής και σώματος. Όπως λέει ο μακαριστός Ιωάννης Ρωμανίδης, όλοι γεννιόμαστε ψυχοπαθείς με την πνευματική έννοια του όρου, δηλαδή με ασθένειες, με πάθη, ψυχικά και από τα ψυχικά πάθη βεβαίως δημιουργούνται και τα σωματικά πάθη. Ο Κύριος λοιπόν ήρθε για να μας θεραπεύσει όλους, αλλά δυστυχώς δεν έχουν όλοι αυτή τη συνέστηση ότι έχουν ανάγκη θεραπείας, γι' αυτό και δεν καταφεύγουν στον Κύριο, τον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Καταφεύγουν αυτοί οι οποίοι έχουν τη συνέστηση ότι είναι αμαρτωλοί, ότι είναι ασθενείς και αυτοί βεβαίως εφόσον θα ακολουθήσουν τις οδηγίες του ιατρού, θα παραμείνουν στο ιατρείο μέχρι τέλους, που είναι η Εκκλησία, η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτοί και θεραπεύονται. Και πάλι ο Κύριος μας λέγει, «Πάντως ερείτε με την παραβολή ταύτην, ιατρέ θεράπευσον σε Αυτόν». Και ακόμα, λέει στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, «Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ, απέσταλκέ με, ιάσεστε τους συντετριμένους την καρδία». Το Πνεύμα του Κυρίου ήρθε επάνω μου και με έστειλε και ως άνθρωπο να θεραπεύσω αυτούς που είναι συντετριμμένοι στην καρδιά, αυτούς που είναι ταπεινοί, που αναγνωρίζουν ότι πάσχουν και έτσι τους επισκέπτομαι και τους δίνω τη χάρη μου και τους θεραπεύω, γιατί ο Θεός στους ταπεινούς δίνει χάρη, στους υπερήφανους αντιτάσσεται. Ο Χριστός μας, διαβάζουμε και στην συλλογή «Φως στα φώτα», ο οποίος είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών, μας είπε ότι «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή, ο μη περιπατήσει τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Εγώ είμαι το φως όλου του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί πιστά, δεν θα περιπατήσει στο σκότος, με άμεσο τον κίνδυνο να γκρεμιστεί στα βάραθρα, αλλά θα έχει το πνευματικό φως που ακτινοβολείται από τον Θεό την πηγή της ζωής». Και πάλι μας λέγει ο Κύριος
ότι εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο ερχόμενος προς με ουμή πεινάσει και ουμή πεινάσει και ο πιστεύων εις εμέ ουμή διψίσει πόποτε. Δηλαδή, εγώ είμαι το ψωμί της ζωής, η κύρια τροφή δηλαδή που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει και όχι μόνο βιολογικά αλλά και πνευματικά και όχι μόνο στην παρούσα ζωή αλλά στην αιωνιότητα. Και αυτός που θα πιστέψει σε μένα, θα έρθει σε μένα και θα πιστέψει σε μένα, δεν θα πεινάσει, ούτε θα διψάσει ποτέ. Και το εννοεί ο Κύριος βεβαίως πνευματικός, αλλά θα τολμούσαμε να πούμε και βιολογικός. Γιατί ο άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό, ο Θεός του έχει υποσχεθεί ότι αυτά τα πρόσκαιρα θα του τα δώσει όλα, αυτά που χρειάζεται ο άνθρωπος για τη βιολογική του συντήρηση, το φαγητό και το ποτό και τη στοιχειώδη αυτή κατάσταση της σωματικής έτσι ευκολίας, άνεσης θα λέγαμε, ένα σπίτι, μια στέγη, τέλος πάντων μια προστασία που χρειάζεται το σώμα μαζί με τη συντήρησή του, με τα αναγκαία για τη συντήρησή του, την τροφή και το ποτό, θα τα δώσει ο Κύριος σε όλους αυτούς οι οποίοι ζητούν τη βασιλεία του. Ζητούν δηλαδή τον ίδιο να βασιλέψει μέσα τους, να κυριαρχήσει μέσα τους και να τους κατευθύνει. Και πάλι μας λέγει ο Κύριος ότι τα ρήματα αεγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστί. Αυτά τα λόγια που σας λέγω δεν είναι απλά λόγια, αλλά είναι πνεύμα και ζωή. Είναι αυτά τα οποία δίνουν ζωή στον άνθρωπο. Και πάλι μας λέει ότι ο πιστεύων εις τον Υιόν έχει ζωή αιώνιον. Ο δε απειθών το Υιό μου κόψεται ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επ' αυτών. Δηλαδή, αυτός που πιστεύει στον Υιό έχει εξασφαλίσει την αιώνια ζωή, που σημαίνει την θεραπεία από τα πάθη, από τις ασθένειες, από τη φθορά, από το θάνατο. Γιατί ακριβώς ο Κύριός μας είναι ο ιατρός, ο θεραπευτής των ψυχών και των σωμάτων μας. Και πάλι λέει ο Κύριος, αμήν να μην λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντήμε, έχει ζωή αιώνιον και εις κρίση νου και έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις τη ζωή. Δηλαδή, αυτός λέγει ο οποίος ακούει την διδασκαλία μου και πιστεύει στον Πατέρα που με έστειλε, αυτός έχει κερδίσει την αιώνια ζωή και δεν θα περάσει από δίκη και κρίση, αλλά έχει μεταβεί πλέον από το πνευματικό θάνατο της αμαρτίας στην αιώνια ζωή. Ουγαρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, μας λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής για τον Χριστό μας, μιλάει ο ίδιος ο Χριστός μας και λέγει «Δεν έστειλε ο Θεός τον Υιόν του στον κόσμο για να κρίνει και να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος με τη θυσία αυτού». Ο γαραπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού στον κόσμο είναι να κρίνει τον κόσμο, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Σωζόμαστε δια της σταυρικής θυσίας του Χριστού, θεραπευόμενοι από όλα τα πάθη μας, τα ψυχικά και τα σωματικά, και καταπατώντας την φθορά και τον θάνατο μέσα στην Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία. Και πανηγυρίζουμε γιατί πλέον για τον χριστιανό, για τον πιστό, δεν υπάρχει θάνατος. Ο πιστεύων εις αυτόν ου κρίνεται, ο δε μη πιστεύων ή δικαίκριται, ότι μη πεπίστευκεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Όποιος δεν πιστεύει, έχει ήδη καταδικαστεί, ακριβώς διότι δεν πίστεψε στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού και με την απιστία του απέκλεισε τον εαυτό του από την σωτηρία. Όποιος όμως πιστεύει, όποιος δέχεται τον Υιό, τον Χριστό μας, αυτός δέχεται και τον αποστήλαντα αυτόν, όπως είπε πάλι ο Κύριος. Ως εάν με δέξετε, δέχεται τον αποστήλαντά μου. Όποιος πιστέψει στον Χριστό μας ως Υιό του Θεού, ως απεσταλμένο του Θεού, αυτός δέχεται και τον Πατέρα, δέχεται και το Πνεύμα του Άγιο και επιτυχάνει τη θεραπεία και την αιώνια ζωή
και μακαριότητα. Και πάλι μας λέει ο Κύριος να μείνουμε μέσα σε Αυτόν, γιατί Αυτός είναι η ζωή, είναι το φως, είναι η αλήθεια, είναι η χαρά, είναι η μακαριότητα. Και μόνο μένοντας μέσα σε Αυτόν, καρποφορούμε καρπούς αγαθούς και επιτυχάνουμε την αιώνια ζωή. Μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα ου δύνατε καρπών φέρειν αφέ αυτού, εάν μη μείνει αντί αμπέλο, ούτως ουδέ εμείς, εάν μη εν εμή μείνετε. Μείνετε λοιπόν ενωμένοι με μένα και εγώ με εσάς. Όπως το κλίμα δεν μπορεί από τον εαυτό του να φέρει καρπό, εάν δεν μείνει ενωμένο με την κλιματαριά, έτσι και εσείς δεν μπορείτε να πράτετε έργα αρετής, εάν δεν μείνετε ενωμένοι με μένα. Και πάλι μας λέει ο Κύριος, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ το διψόν τη δώσω εκ της πηγής του ύδατος, της ζωής, δωρεάν. Εγώ λέει με το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ το διψόντι, σε αυτόν που διψάει, θα του δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής, δωρεάν, να πιει δωρεάν από την πηγή του νερού της ζωής, που δεν είναι άλλο παρά το Πνεύμα του Άγιου, το είδο το ζώο. Μας λένε και Άγιοι Πατέρες, όπως για παράδειγμα ο Όσιος Πορφύριος, ότι ο Χριστός μας περιμένει, και μόλις εμείς το ανοίξουμε μια χαραμάδα στην καρδιά μας, μπαίνει αμέσως μέσα μας και τότε τα έχουμε όλα. Είναι σαν τον ήλιο, που όταν τραβήξεις λίγο την κουρτίνα στο παράθυρο, μπαίνει αμέσως το φως και οι ακτίνες του μέσα στο δωμάτιο και ζεσθενόμαστε. Αν αφήσει ο άνθρωπος τον εαυτό του στο Χριστό, ο Χριστός μπαίνει μέσα του και τον θεραπεύει και τον απολλάσσει από κάθε ασθένεια, ψυχική και σωματική. Τον Χριστό, έλεγε πάλι ο Όσιος Πορφύριος, να τον αισθανόμαστε σαν φίλο μας, να τον αισθανόμαστε φίλο μας. Είναι φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος όταν λέει «Εμείς φίλοι μου είστε». Σαν φίλο να τον ατενίζουμε και να τον πλησιάζουμε. Πέφτουμε, αμαρτάνουμε, με οικειότητα, αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχουμε κοντά του, όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δίνει η αίσθηση του φίλου. Να του πούμε «Κύριε, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με». Αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από τον Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε πως μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνουμε. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη Του και όπως και να φερθούμε, ξέρουμε ότι μας αγαπάει. Έχουμε λοιπόν τον Ιατρό, τον Χριστό μας, ο οποίος μας αγαπάει άπειρα και πρέπει να τον εμπιστευτούμε, εφόσον θέλουμε να θεραπευτούμε. Θα κάνουμε μια διακοπή για ένα λεπτό και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Με συγχωρείτε για τη διακοπή. Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού. Έλεγε πάλι ο Άγιος Πορφύριος, «Δεν μιλάω σε κανέναν για τον Χριστό, εάν δεν θέλει, εάν δεν μου το ζητήσει. Προσεύχομαι για αυτούς, τους κάνω και θαύματα ακόμη, αλλά δεν τους μιλάω. Θέλω να ανοίξει η ψυχή τους και να μου το ζητήσουν». Έχει αυτό τεράστια σημασία, δηλαδή, ο άνθρωπος, εάν θέλει να θεραπευτεί από τον Χριστό μας, θα πρέπει να το θέλει ο ίδιος. Δεν πρέπει έτσι να πιθαναγκάζεται, ούτε να εκβιάζεται, ούτε να καταπιέζεται από κανέναν. Γι' αυτό βλέπετε, οι Άγιοι είναι αληθινά, θα λέγαμε, δημοκρατικοί άνθρωποι.
και περιμένουν πάντα τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο, ελεύθερα, τελείως ελεύθερα, να κινηθεί προς τον Θεό. Έλεγε πάλι ο Όσιος Πορφύριος, όταν εμείς βρίσκουμε κάποιον θησαυρό ή ό,τι άλλο, δεν θέλουμε να το λέμε πουθενά. Ο χριστιανός όμως, όταν βρει τον Χριστό, όταν γνωρίσει τον Χριστό, όταν ο Χριστός εγκύψει μέσα στην ψυχούλα του και τον αισθανθεί, θέλει να φωνάζει και να το λέει παντού. Θέλει να λέει για τον Χριστό τι είναι ο Χριστός. Αγαπήσατε τον Χριστό και μηδέν προτιμήστε της αγάπης αυτού. Ο Χριστός είναι το παν, είναι η πηγή της ζωής. Όλα στο Χριστό υπάρχουν τα ωραία. Έτσι αυτά είναι τα καταπληκτικά τα οποία μας λέει ο Άγιος Πορφύριος, τα οποία βέβαια τα ζούσε ο ίδιος. Ο Χριστός είναι το παν, είναι ο ιατρός, είναι το φάρμακο, είναι η πηγή της ζωής, είναι η χαρά, είναι η ειρήνη, είναι η αγαλίαση, είναι ό,τι ακριβώς ποθεί η ψυχή μας και το ψάχνει πολλές φορές εκεί που δεν υπάρχει. Αν αφήσουμε τον Χριστό να κατοικήσει σε ολόκληρη την ψυχή μας, τότε φεύγει η αμαρτία, φεύγει η στενοχώρια, φεύγει η αρρώστια και πετάμε και τα φάρμακα. Να εδώ πως ο Άγιος Πορφύριος μας μιλάει πλέον και για την θεραπεία από τις ασθένειες και τις ψυχικές και τις σωματικές. Κατεξοχήν σήμερα η ανθρωπότητα μαστίζεται από τα λεγόμενα ψυχικά νοσήματα, τα οποία στην πραγματικότητα βέβαια δεν είναι ψυχικά, αλλά είναι πνευματικά και δεν θεραπεύονται με φάρμακα που επιδρούν στο νευρικό σύστημα, αλλά θεραπεύονται με τη μετάνοια, με τη χάρη του Θεού, με τον Χριστό δηλαδή και την Θεία του Ενέργεια, η οποία ονομάζεται στην Αγία Γραφή και Άγιο Πνεύμα, ή αλλιώς το λέμε Θεία Χάρη. Αν λοιπόν ο άνθρωπος εγκολπωθεί τον Χριστό, φεύγει στενοχώρια, φεύγει αρρώστια και πετάμε τα φάρμακα, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Γιατί ο Χριστός θα είναι αυτός που θα καθοδηγεί το πνεύμα μας, τα χέρια μας, τις σκέψεις μας και όλη την ύπαρξή μας και δεν θα μπορούμε να κάνουμε το κακό. Όταν είναι κανείς άδειος από τον Χριστό, τότε έρχονται χίλια δυο άλλα και τον γεμίζουν. Ζήλιες, μίση, ανία, βαρεμάρα δηλαδή, μελαγχολία, η λεγόμενη και κατάθλιψη, αντίδραση, κοσμικό φρόνημα, κοσμικές χαρές, τα οποία βέβαια δεν δίνουν αληθινή χαρά στον άνθρωπο, αλλά τελικά μία αηδία, ένα μπούχτισμα, μία απογοήτευση. Προσπαθήστε, έλεγε ο Άγιος, να γεμίσετε την ψυχή σας με τον Χριστό για να μην την έχετε άδεια και έτσι να την έχετε και υγιή, θεραπευμένη. Ο Ιησούς, έλεγε πάλι και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ας είναι το γλυκό μελέτημα της καρδιάς σου. Ο Ιησούς ας είναι το τρίφημα της γλώσσας σου. Ο Ιησούς ας είναι η αναπνοή σου και ποτέ να μην χορταίνεις επικαλούμενος τον Ιησού. Διότι από αυτή τη συνεχή και γλυκύτατη μνήμη του Ιησού θα φυτευτούν, θα αυξηθούν και θα γίνουν μεγάλα δέντρα στην καρδιά σου οι τρεις μεγάλες εκείνες αρετές, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Ο Χριστός, έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, είναι το οξυγόνο. Και εμείς τον κάνουμε διοξίδιο του άνθρακα. Φαρμάκι γευόμαστε όταν ζούμε μακριά από τον γλυκή Ιησού. Δεν συγκρίνονται φυσικά, έλεγε, όλοι οι αγώνες των οσίων, οι νηστείες, οι αγρυπνίες κλπ. Ούτε και τα βασανιστήρια όλων των Αγίων Μαρτύρων, με το πάθος του Κυρίου μας, διότι όλους τους βοηθούσε ο Χριστός μας θεϊκά και γλυκένονταν οι πόνοι τους από την μεγάλη του αγάπη. Στον εαυτό του όμως ο Χριστός δεν χρησιμοποίησε καθόλου τη θεϊκή του δύναμη
και υπέφερε τον πολύ πόνο στεβές το σώμα του από την πολύ αγάπη προς το πλάσμα του. Αυτή την αγάπη του Χριστού προς τον άνθρωπο, εάν αισθανθεί κανείς, τότε μόνο θα είναι και εσωτερικά πραγματικά άνθρωπος. Αλλιώς θα είναι πιο ανέστητος και από τα δημιουργήματα του Θεού, αφού ο ήλιος αισθάνθηκε το πάθος του Κυρίου και σκοτίνιασε, γιατί δεν άντυχε να το βλέπει. Η γη και αυτή τρόμαξε όταν το είδε. Οι πέτρες και αυτές κομματιάστηκαν. Οι τάφοι και αυτοί σύστηκαν τόσο που ξύπνησαν πολλούς και κοιμημένους. Τους έβγαλαν έξω να διαμαρτυρηθούν για την αχάριστη αυτή συμπεριφορά των ανθρώπων προς τον ευεργέτη και λυτρωτή τους Θεό. Βλέπετε, ο άνθρωπος όταν δεν αφαιθεί στον Χριστό, ώστε ο Χριστός μας να τον θεραπεύσει με την αγάπη του, όταν δεν συναισθανθεί το μέγεθος της προσφοράς του Χριστού, τότε παραμένει αθεράπευτος και τότε βέβαια γίνεται η ψυχή του μαύρη από τα πάθη και η ζωή του επίσης μαύρη, γιατί ταλαιπωρείται από τον αρχηγό του σκότους, τον διάβολο. Τότε πλέον βιώνει μια πρόγευση της κολάσεως. Προγεύεται την κόλαση ο άνθρωπος. Ο αθεράπευτος, ο άνθρωπος που δεν θέλει να αναγνωρίσει τη θυσία του Χριστού και δεν θέλει να ανταποκριθεί στην προσφορά της αγάπης του Χριστού. Να τρέχετε συνέχεια, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να βρείτε τον Χριστό, για να γεμίσει η καρδιά σας τόσο πολύ από τον Χριστό, που να μην μπορείτε να τον χωρέσετε και να λέτε «Φτάνει, Θεέ μου, δεν αντέχω άλλο». Γιατί ακριβώς ο Χριστός μας, που είναι ο ιατρός αλλά και το φάρμακο, γεμίζει την ψυχή του ανθρώπου με τόση χαρά και αγαλίαση, που φτάνει να πει «Δεν αντέχω άλλο, Θεέ μου, θα σπάσει η καρδιά μου από την πολύ χαρά και αγαλίαση». Και πράγματι, όταν ο άνθρωπος γευτεί τη Θεία Αγάπη, αισθανθεί τη Θεία Χάρη, λιώνει στην κυριολεξία όπως το κερί. Κάποτε και ο Άγιος Παΐσιος, που είχε αισθανθεί αυτή την αγάπη του Θεού, δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος και έπεσε κάτω από αυτή την άπειρη, την πολύ μεγάλη γλυκύτητα και αγαλίαση που αισθανόταν. Και ο Ιερός Αυγουστίνος λέγει: «Συ, Κύριε, είσαι το φως των οφθαλμών της ψυχής μου. Συ, Κύριε, είσαι η αφροσύνη του πνεύματός μου. Συ, Κύριε, είσαι η χαρά της καρδιάς μου. Συ, Κύριε, είσαι η αγάπη της ψυχής μου. Συ, Κύριε, είσαι η δύναμή μου. Συ, Κύριε, γλυκιά ελπίδα στις θλίψεις μου. Συ, Κύριε, είσαι το τέλειο αγαθό». Ο Χριστός μας είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας. Ας συνεχίσουμε τώρα από το βιβλίο του καθηγητού για να δούμε έτσι πιο συγκεκριμένα τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν ως ιατρό των ψυχών και των σωμάτων μας. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη διδασκαλία του Χριστού για τον εαυτό του, λέει ο καθηγητής, οι πατέρες και η παράδοση εκκλησίας στο σύνολό της βλέπουν στο πρόσωπο του Χριστού έναν ιατρό σταλμένο από τον Πατέρα για να θεραπεύσει τους νοσούντες από τις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος ανθρώπους και για να οδηγήσει την ανθρώπινη φύση στην επανέβρεση της αρχαίγονης υγείας της. Έτσι βλέπουν οι Άγιοι Πατέρες τον Χριστό μας ως τον απεσταλμένο ιατρό, τον απεσταλμένο από τον Πατέρα, από τον Θεό Πατέρα ιατρό των ανθρώπων, που ήρθε για να μας θεραπεύσει από τις οδυνηρές συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος, την αμαρτητική ροπή, τη φθορά και τον θάνατο. Πριν τη σάρκωση του Λόγου, ο Θεός ήδη θεωρείται ως ο ιόμενος πάσας τας νόσους, όπως λέγει και στον 102ο Ψαλμό. Σύμφωνα με τους πατέρες, οι προφήτες, ιδιαίτερα ο Μωυσής, στάλθηκαν από το Πνεύμα του Θεού ως ιατροί για να περιθάλψουν τον άρρωστο από την αμαρτία Ισραήλ, τον περιούσιο λαό του Θεού. Στάλθηκαν ως ιατροί του συγκεκριμένου λαού. Δεν κατάφεραν όμως να κάνουν κάτι
λόγω της βαρύτητας της νόσου και του βάθους του τραύματος που προσέβολαν την εξεπεσμένη ανθρωπότητα. Ήταν πολύ βαθιά η ασθένεια. Και οι προφήτες και ο Μωυσής και ο νόμος, ο Μωσαϊκός, δεν κατάφεραν να θεραπεύσουν την εξεπεσμένη ανθρωπότητα, την αρρωστημένη, την άρρωστη ανθρώπινη φύση. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμου γράφει: «Απεστάλησαν προφήτε μετά Μωυσέα, θεραπεύσε τον Ισραήλ. Αλ ιατρεύοντες απεκλέοντο, μη περιγενόμενοι του πάθους. Μέγιστο νου το τραύμα της ανθρωπότητος. Από ποδόν έως κεφαλής, ουν ειν εν αυτό, ουκίν εν αυτό ολοκληρία. Ουκίν μάλαγμα επιθύνε, ούτε έλεον, ούτε καταδέσμους». Ήταν πάρα πολύ μεγάλο το τραύμα της ανθρωπότητας. Από τα πόδια μέχρι την κεφαλή δεν υπήρχε κάτι το υγιές. Δεν υπήρχε και θεραπευτική αλήφη, ούτε λάδι, ούτε κάποιος επίδεσμος κατάλληλος για να θεραπευτεί το μέγα τραύμα που ήταν ολόκληρος ο άνθρωπος, ολόκληρη η ανθρωπότητα. Και ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης, κινούμενος στο ίδιο πνεύμα, λέει: «Έπεμψε προφήτας προς επιστροφήν, προς διόρθωση της κακίας, και ούκοι δεν ήθησαν και δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι. Υπερίσχυσε γάρ η κακία, ως λέγει ο Ισαΐας». Δηλαδή η κακία είχε κυριαρχήσει. «Ούτε τραύμα, ούτε μόλοψ, ούτε πληγή φλεγμένουσα. Ούκ έστι μάλαγμα επιθύνε, ούτε έλεον, ούτε καταδέσμους. Ουδέν εν τόπο, αλλά εν όλο το σώματι. Όλη περιέχει την ψυχή, όλα στα δυνάμεις αυτής συνέχει». Δηλαδή ολόκληρος ο άνθρωπος, ολόκληρη η ψυχή, όλο το σώμα ήταν άρρωστο. Όλες οι δυνάμεις της ψυχής. «Ιονί πάντα διδούλωται τη αμαρτία, πάντα και κράτηται υπ' αυτής». Όλα τα της ψυχής μέρη, όλα και τα του σώματος, όλα είχαν υποδουλωθεί στην ασθένεια, στην αμαρτία. Λέγει και ο προφήτης Ιερεμίας: «Ιατρεύσαμε την Βαβυλώνα και ουκιάθη». Ενώ ο Θεός μας έστειλε ιατρούς, μας έστειλε φάρμακα, όμως δεν θελήσαμε να θεραπευτούμε. Και ο Άγιος Μακάριος Αιγύπτιος παρατηρεί: «Ούτως γάρ επετίδευσαν ο εχθρός εν τη του Αδάμ παραβάσει, ώστε τραυματίσε και σκοτήσε τον έσω άνθρωπον, τον ηγεμόνα νου, τον ορόντα των Θεών». Δηλαδή τα κατάφερε ο εχθρός, ο διάβολος, να σκοτήσει τον οφθαλμό της ψυχής, το νου του ανθρώπου και όλον τον εσωτερικό άνθρωπο. «Διέβλεψαν λοιπόν οι οφθαλμοί αυτού εις τα κακά και τα πάθη, αποκλειστέντες των επουρανίων αγαθών». Και άνοιξαν τα μάτια του ανθρώπου στο να δει το κακό, να δει τα κακά και τα πάθη. Και τα έκλεισε τα μάτια του άνθρωπος για τα επουράνια αγαθά. «Ούτως ούνε τραυματίστη, ώστε μηδενή δυνατόν είναι η άσαστε». Τόσο πολύ είχε τραυματιστεί, ώστε δεν ήταν πλέον δυνατόν για αυτό να θεραπευτεί. «Την ψυχή τραυματιστήσαν εξ αρχής τραύμα ανίατων, παθών κακίας, ουδείς ούτε δικαίων, ούτε πατέρων, ούτε προφητών, ούτε πατριαρχών, ίσχυσε θεραπεύσια». Η ψυχή που τραυματίστηκε εξ αρχής, στο ξεκίνημα της ζωής της ανθρωπότητας, στους πρωτόπλαστες δηλαδή, αυτή όλη η πληγή, αυτό όλο το τραύμα, δεν ήταν πλέον δυνατό να θεραπευτεί ούτε από τους πατέρες, ούτε από τους δίκαιους, ούτε από τους προφήτες, ούτε από τους πατριάρχες. «Μωυσής ήλθεν, αλ ούκοι δυνήθη ίασιν παντελίδουνε». Ήρθε ο προφήτης Μωυσής, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει καμία θεραπεία.
ιερείς, δώρα, αποδεκατώσεις, σαββατισμοί, νεομηνίε, βαπτίσματα, θυσίε, ολοκαυτώσεις και πάση η λοιπή δικαιοσύνη, επετελείτο εν τον νόμο και πάση η δικαιοσύνη της ψυχής, θεραπεύσε αυτήν ουκήθησεν. Όλα αυτά τα μέσα που δώρησε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, όλα αυτά τα δώρα, οι αποδεκατώσεις, δηλαδή το δέκατο που δινόταν ως ελεημοσύνη από τα εισοδήματα, οι σαββατισμοί, οι νεομηνίες, τα βαπτίσματα, οι θυσίες, οι ολοκαυτώσεις, οι θυσίες δηλαδή όπου ολόκληρο το σφάγιο κατεκαίεται ως θυσίες των Θεών, όλα τα υπόλοιπα, τα οποία συνιστούσαν τη δικαιοσύνη, τη σύνολη αρετή, όλα αυτά τα οποία διόριζε ο νόμος να κάνουν, όλα αυτά δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν το μέγα τραύμα που ήταν ο άνθρωπος. Στο μεγαλύτερο μέρος των επιστολών του, ο Μέγας Αντώνιος ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα, χρησιμοποιώντας κάθε φορά τους ίδιους όρους παθολογίας και θεραπευτικής. Οι Άγιοι Πατέρες είναι θεραπευτές μετά τον Μέγα Θεραπευτή μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και όταν γράφουν και όταν ομιλούν, το κάνουν με σκοπό τη θεραπεία των ανθρώπων και όχι για να κάνουν μια επίδειξη γνώσεων ή απλώς για να συγγράψουν, όπως ένας συγγραφέας κάθε στο γραφείο του και γράφει διηγήματα ή συγγράμματα επιστημονικά ή φιλοσοφικά. Αλλά ό,τι κάνουν, το κάνουν με σκοπό να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους να θεραπευτούν. Αυτό κάνει και ο Μέγας Αντώνιος μέσα από τους λόγους του και τα κείμενά του. Μέσα από την ακούραστη αγάπη του, γράφει, ο Δημιουργός επιθυμούσε να μας επισκεφθεί εμάς τους αρρώστους και τους αποξενωμένους. Ανέδειξε τον Μωυσή τον νομοθέτη. Ο Μωυσής, που θεμελίωσε τον οίκον της αλήθειας, θέλησε να θεραπεύσει αυτή τη βαθιά πληγή και να μας επαναφέρει στην αρχική κοινωνία. Δεν το κατόρθωσε και πέθανε. Ακολούθησε η ομίγυρη των προφητών. Προσπάθησαν και πάλι να οικοδομήσουν από τα θεμέλια την θεραπεία του βαθαίους τραύματος των μελών της ανθρώπινης οικογένειας. Αναγνώρισαν την αδυναμία τους. Καθένας, ντυμένος με το Άγιο Πνεύμα, διαπίστωνε ότι η πληγή ήταν ανίατη και ότι κανένα δημιούργημα δεν μπορούσε να τη θεραπεύσει. Με τη σειρά της και η χωρία των Αγίων συνάχτηκε και η προσευχή της αναπέφθηκε προς τον Δημιουργό. Μη ρητίνη αναφέρεται στην αρωματική ρητίνη, εκκλείσμα δένδρου που μοιάζει με φιστικιά και η οποία είχε φαρμακευτικές ιδιότητες. Μη ρητίνη ουκέστην εν Γαλαάδ ή ιατρός ουκέστην εκεί. Διατί ουκανεύει ίασης θυγατρός λαού μου, λέγει ο προφήτης Ιερεμίας. Ιατρεύσαμε τη Βαβυλώνα και ουκιάθη. Εγκαταλείπωμεν αυτήν και απέλθωμεν έκαστος εις τη γήν αυτού, λέει πάλι ο προφήτης Ιερεμίας. Προσπαθήσαμε να θεραπεύσουμε τη Βαβυλώνα, την ανθρωπότητα, την άρρωστη και δεν θεραπεύτηκε. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας παρατηρεί ακριβώς όπως και ο Μέγας Αντώνιος ότι ο νόμος δόθηκε στους ανθρώπους από τους προφήτες ως μέσο θεραπείας, αλλά διαπιστώνει ότι η δυνατότητα του νόμου απέναντι στις κακίες ήταν να μας προειδεάσει και να μας προδιαθέσει για την υγεία και να μας καταστήσει άξιους των ιατρικών φροντίδων. Δεν ήταν όμως δυνατό να αποτελεί επαρκές και δραστικό φάρμακο. Ήταν τόσο βαθύ το τραύμα της ανθρωπότητας. Συναφώς και ο Άγιος Μακάριος παρατηρεί. Οράς πως η σκιά προσεγγίζουσαν την αλήθεια δείκνηση. Όν δε τρόπον η σκιά διακονία νου και έχει, ούτε πόνους ιάται, ούτως ουδέ ο παλαιός νόμος τα τραύματα της ψυχής και τους πόνους ιάσαστε ιδινήθη.
ουδέγαρ είχε ζωή. Έτσι όπως η σκιά δεν είναι η αλήθεια, δεν είναι η πραγματικότητα, πλησιάζει στην πραγματικότητα, αλλά δεν είναι. Έτσι και ο νόμος, ο παλαιός νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, δεν μπόρεσε να θεραπεύσει τα τραύματα της ανθρωπότητας, γιατί δεν είχε ζωή. Δεν είχε έτσι αυτό που μας χαρίζει ο Χριστός μας, το Πνεύμα του Άγιου, που είναι η ζωή και η πηγή της ζωής. Ο δε Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος επισημαίνει, πολλοίς δε παιδευθείς πρώτερον, αντί πολλών των αμαρτημάτων, όν η της κακίας ρίζα ευλάστησεν, κατά διαφόρους αιτίας και χρόνους, λόγο, νόμο, προφήτες, ευεργεσίες, απειλές, πληγές, είδασιν, εμπρισμής, πολέμης, νίκες, ήτες, σημείς, υφών εκτριβήνε την κακία των σπουδαζόμενων ειν. Τέλος, ισχυροτέρου δίτε φαρμάκου, επιδεινωτές της αρρωστήμασιν. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Χρειαζόταν ένα δυνατότερο φάρμακο από όλα αυτά που χρησιμοποίησε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη και τα οποία όλα λειτουργήσαν ως προετοιμαστικά και ως βοηθητικά, ώστε ο άνθρωπος να καταλάβει ότι είναι ασθενής και έχει ανάγκη θεραπείας και έτσι να αναζητήσει τον αληθινό και μόνο γιατρό που είναι ο απεσταλμένος Υιός του Θεού, ο Χριστός μας. Σύμφωνα με τον Οριγέννη, οι ίδιοι οι άγγελοι επιθυμούσαν να προσφέρουν την αρρωγή τους στους ανθρώπους και να τους δώσουν την υγεία, θεραπεύοντάς τους από τις νόσους. Βοηθούσαν λοιπόν τους ανθρώπους στο μέτρο των δυναμεών τους. Όπως όμως συνέβη και με τους προφήτες, οι άγγελοι αποδείχθηκαν ανίσχυροι εξαιτίας της αρνητικής θέλησης των ανθρώπων να θεραπευτούν. Πεποίηκασι τα παρεαυτής ή να αυτούς θεραπεύσουσιν, οι δε ουδέν ήτον ουκιάθησαν. Έκαναν και οι άγγελοι ό,τι μπορούσαν, αλλά οι άνθρωποι δεν θεραπεύτηκαν. Επιπρόσθετα, στο γεγονός της μη θεραπείας των ανθρώπων, συνέβαλε η ιδιαίτερη βαρύτητα της νόσου, η οποία προσέβαλε την πεπτοκία ανθρωπότητα. Η αγγελική στρατιά και κμήκη βοηθούσα τις ανθρώπεις και εώρα ότι ούκη δύνατο τελειώσει το έργο, ο ειν εγκεχειρισμένη. Καθώς τα φάρμακα που διέθετε ήσαν σαφώς κατώτερα από αυτά που απαιτούσε η θεραπεία των ανθρώπων. Ιατρός και χειρούργος με επιδιωξιότητα και ικανότητα, ανάλογη της σημασίας των νόσων και των τραυμάτων του ανθρώπου, άρμοζε στην ανθρώπινη φύση, όπως επισημαίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης. Χρειαζόταν ένας πολύ ισχυρός γιατρός και χειρούργος. Μόνον ο Χριστός, όντας Θεός, μπορούσε γεννόμενος άνθρωπος και παραμένοντας καθόλου Θεός, να αποτελέσει το δραστικό φάρμακο της θεραπείας. Ο Χριστός ως Θεός, όπως και ο Πατέρας, κινούμενος από εσφλαχνία για το ανθρώπινο γένος και αποκρινόμενος στην κραυγή ηκεσίας των προφητών και της σύναξης των Αγίων, στάλθηκε στον κόσμο ανάμεσα στους ανθρώπους. Όλη η ανθρωπότητα εκράβαζε και κατεξοχήν οι προφήτες, οι πατέρες, οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης κράβαζαν και ανταποκρινόμενος ο Θεός στην κραυγή αυτή πήρε την ανθρώπινη φύση και ήρθε ανάμεσά μας για να μας γιατρέψει, να μας θεραπεύσει. Και έτσι συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Ήτα οι προφήτε αποκλεόμενοι και κάμνοντες έλεγον. Της δόση εξιών των σωτηρίων έκλεγαν και εκοπίαζαν οι προφήτες και έλεγαν ποιος θα δώσει τη σωτηρία στη Σιών, η οποία όπως ξέρουμε από τους προφήτες πάλι, από τους ίδιους, ότι θα ερχόταν από τη Σιών.
Ποιος θα σώσει τον άνθρωπο. Και άλλος των προφητών παρεκάλλει λέγον, Κύριε κλείνον ουρανούς και κατάβυθι, όπως λέει στον 143ο ψαλμό. Δηλαδή, έλα Κύριε, κλείνε τους ουρανούς και κατέβα, πλησίασε, έλα σε μας. Υπερβαίνει την ημετέραν ιατρία τα της ανθρωπότητος τραύματα. Αδιόρθωτον ημί το κακόν, σου δείτε διορθωτού. Δεν μπορούμε εμείς, λένε οι προφήτες, με τη δική μας θεραπεία να θεραπεύσουμε τα τραύματα των ανθρώπων. Μας ξεπερνούν. Ξεπερνούν τη θεραπευτική μας ικανότητα και τα φάρμακά μας, τα τραύματα της ανθρωπότητας. Είναι αδιόρθωτο για μας το κακό. Εσένα έχει ανάγκη ως διορθωτή. Επίκουσε τις δεήσεις των προφητών ο Κύριος. Και ο Κύριος, ο Θεός Πατήρ, άκουσε τη δέηση, την παράκληση των προφητών. Ο Πατήρ ουχ υπερίδεν ημών το γένος απολύμενον, λέει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων. Δεν παρέβλεψε, δεν περιφρόνησε το γένος μας, ο Θεός Πατήρ, που το είδε να χάνεται. Εξαπέστειλε τον αιώνα αυτού, τον Κύριον ουρανόθεν ιατρών. Να πω, οι Άγιοι Πατέρες μας μιλούν για τον Χριστό μας ως ιατρό. Έστειλε τον αιώνα αυτού τον Κύριον από τον ουρανό γιατρό για μας. Ομολογήσομεν του βασιλέως και ιατρού την παρουσίαν, λέγει πάλι ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων στην 12η κατήχησή του. Ο γάρ βασιλεύς Ιησούς ιατρεύει μέλλον, λέντιον ανθρωπότητος περιζωσάμενος εθεράπευσε τον νοσούν. Ο βασιλεύς Ιησούς, ο οποίος επρόκειτο να μας θεραπεύσει, ζώστηκε το λέντιο και θεράπευσε την άρρωστη ανθρωπότητα. Μένον κατά φύσιν ο περαιστήν, δηλαδή Θεός, παραμένοντας Θεός, λέγει πάλι ο Άγιος Κύριος στη 10η κατήχησή του, και έχοντο της ιότητος αληθώς απαράτρεπτον αξίωμα και χωρίς να υποστεί κάποια αλλίωση ή κάποια τροπή, παρέμεινε Υιός, έχοντας το αξίωμα του Υιού, κάλλιστος ιατής ιατρός, συμπαθής, συμπεριφέρεται τις ημετέρες ασθενείες. Ως ένας κάλλιστος ιατρός, υπεροχότερος ιατρός, ο καλύτερος ιατρός, συμπαθής, ανασχολείται με τις ασθένειές μας και μας θεραπεύει. Και ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης διακηρύσει. Τότε λοιπόν ο αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός πέμπει τον αιώνα αυτού το μονογενή Θεούγαρ ειν μόνο το ιάσαστε και περιγενέστε τι ούτου πάθους. Και ούκ γνώρισαν τούτο οι προφήτε. Δεν ήταν δυνατόν κανείς άλλος. Μόνο του Θεού ήτανε το να μας θεραπεύσει και έτσι να ξεπεραστεί το πάθος, η ασθένεια της ανθρωπότητας διαμέσου του Χριστού μας, ο οποίος λειτουργήσε ως ο ιατρός, ο παντοδύναμος και κάλλιστος ιατρός της ανθρωπότητας. Και ούκοι γνώρισαν, και αυτό δεν το αγνώρισαν οι προφήτες, το έμαθαν, το γνώρισαν από το Πνεύμα του Άγιου. Όθεν και φανερός έλεγε ο Δαβίδ, εμφάνιθη, εξέγειρον τη δυναστεία σου και ελθέει στο σώμα, σώσε ημάς. Φανερώσουν. Φανέρωσε τη δυναστεία σου, την κυριαρχία σου, τη δύναμή σου. Έλα να μας σώσεις. Και Κύριε, κλείνον ουρανούς και κατάβηθη και όσα τι αυτά. Ήρθε ουν ο Κύριος ημών, γενόμενος διμάς άνθρωπος, είναι, ως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, το ομοίο το όμοιον ιάσιτε, τη ψυχή, τη σαρκή, την σάρκα. Ήρθε λοιπόν ο Κύριός μας και έγινε για μας άνθρωπος για να θεραπεύσει, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος, με το όμοιο το όμοιο. Με την δική του ψυχή, τη δική μας ψυχή. Με τη δική του σάρκα, τη δική μας σάρκα.
Γι' αυτό και προσλαμβάνει όλα τα του ανθρώπου, ολόκληρο τον άνθρωπο. Ο Χριστός μας παίρνει και σώμα ανθρώπινο και ψυχή ανθρώπινη, παίρνει τα πάντα, τα του ανθρώπου, παραμένοντας Θεός, εκτός από την αμαρτία, η οποία δεν ήταν συστατικό της φύσης του ανθρώπου, αλλά μπήκε στον άνθρωπο εξαιτίας της κακής του προαιρέσεως. Και ο Άγιος Αμμονάς γράφει ότι ο Πατέρας απέστειλε εξ ουρανού τον αληθινό Υιό του, ώστε να θεραπεύσει όλες τις ατέλειες, ασθένειες και νόσους των ανθρώπων. Και ο Μέγας Αντώνιος ακούραστα στις περισσότερες επιστολές του καταπιάνεται με το συγκεκριμένο θέμα. Ποιο είναι το θέμα? Ότι το τραύμα του ανθρώπου ήταν ανίατο. Κανένα δημιούργημα δεν μπορούσε να το θεραπεύσει, παρά μόνο ο μονογενής Υιός. Το απάβγασμα της δόξης και ο χαρακτήρας της υπόσασης του Πατρός. Αυτός, ο Σωτήρας, είναι ο συνετός ιατρός. Εκείνοι οι προφήτες το γνώριζαν. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν και ανέπεψαν στον Θεό ομόθυμη ευχή για τα μέλη αυτής της οικογένειας, για όλους τους ανθρώπους. Στην οικογένεια αυτή ανήκουμε και εμείς. Ω Θεέ, περίσσευμα και ξεχύλισμα της αγάπης, έλα σε εμάς, λέει ο Μέγας Αντώνιος στη δεύτερη επιστολή του. Και πάλι λέγει στην τρίτη επιστολή του. Η οικεσία αυτή με την οποία οι Άγιοι απευθύνονταν στην αγαθότητα του Πατρός σχετικά με το μονογενή Υιό, επειδή κανένα δημιούργημα δεν μπορεί να θεραπεύσει τη βαθιά πληγή του ανθρώπου, μόνο αυτός μπορούσε, ερχόμενος σε εμάς, ο Πατέρας συγκινήθηκε και είπε «Υιέ του ανθρώπου, ευδόκησε, εσύ να αναλάβεις αυτή την αποστολή, ο Χριστός μας». Επομένως είναι ο αληθινός ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας. Δεν είναι δυνατόν να θεραπευτούμε χωρίς τον Χριστό μας. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί μέσα στον κάθε ένα από μας, εάν θέλουμε αληθινά, αν θέλουμε πραγματικά να θεραπευτούμε. Όλη η σύναξη των Αγίων, λέει πάει ο Μέγας Αντώνιος στην τέταρτη επιστολή του, όλη η σύναξη των Αγίων συνέρχεται και επικαλείται από την αγαθότητα του Θεού ένα σωτήρα, που ερχόμενος να μας σώσει όλους, γιατί είναι ο μοναδικός ιατρός που μπορεί να θεραπεύσει τη βαθιά μας πληγή. Συγγνώμη, όλη η σύναξη των Αγίων συνέρχεται και επικαλείται από την αγαθότητα του Θεού ένα σωτήρα, που ερχόμενος να μας σώσει όλους, γιατί είναι ο μοναδικός ιατρός που μπορεί να θεραπεύσει τη βαθιά μας πληγή. Με τη βούληση του Θεού κενώνεται από τη δόξα του. Θεός όντας πήρε τη μορφή δούλου και έπαθε για τις αμαρτίες μας. Και στην πέμπτη του επιστολή, λέει πάλι ο Μέγας Αντώνιος, βλέποντας ότι οι Άγιοι ή μάλλον τα δημιουργήματα συνολικά δεν κατάφεραν να θεραπεύσουν το βαθύ τραύμα στα μέλη τους και γνωρίζοντας, εκδήλωσε την ευσπλαχνία του προς αυτούς και με τη μεγάλη του αγάπη δεν φύστηκε ούτε του μονογενούς Υιού του που τον έστειλε εξαιτίας των αμαρτιών μας για την σωτηρία όλων. Είδε ο Θεός Πατέρας ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος να θεραπευτούμε παρά μόνο δια του Υιού του. Δεν λυπήθηκε λοιπόν τον Υιό του, αλλά τον παρέδωσε για να θυσιαστεί για τη σωτηρία μας. Και από αυτό φαίνεται η μεγάλη, η άπειρη αγάπη του Θεού Πατρός προς τον άνθρωπο. Θα μπορούσε, όπως λέει ο Βάσης Ισακ, και με κάποιο άλλο τρόπο να μας σώσει ο Θεός. Αλλά θέλοντας να μας δείξει και να αποδείξει
ότι μας αγαπάει άπειρα, θυσιάζει ό,τι πιο αγαπητότερο και ανώτερο έχει, και αυτό είναι ο Υιός του. Αν είχε και κάτι άλλο ανώτερο από αυτό, δεν θα θυσιάζει και αυτό να το θυσιάσει. Ο Δημιουργός μας, λέει πάλι στην Πέμπτη Επιστολή ο Άγιος Αντώνιος, κινήθηκε από αγάπη για μας. Μέσα από την αγαθότητά Του, θέλησε να μας οδηγήσει στην προοπτωτική μας κατάσταση, που δεν είχε ποτέ εξαφανιστεί. Δηλαδή να αποκαταστήσει το κάλλος του κατοικώνα, το οποίο δεν είχε εξαφανιστεί, αλλά είχε αμαυρωθεί, είχε μουτζουρωθεί. Είχε στραπατσαριστεί, θα λέγαμε, το κατοικώνα και είχε χαθεί το κάλλος του εξαιτίας της αμαρτίας μας. Πρόθυμα προσφέρεται και επισκέπτεται εμάς τα δημιουργήματά του για να μας σώσει όλους. Λέει και στην έκτη του επιστολή ο Μέγας Αντώνιος. Όσοι ντύθηκαν το Άγιο Πνεύμα, κατάλαβαν ότι κανένα δημιούργημα δεν μπορούσε να θεραπεύσει αυτή τη βαθιά πληγή εκτός από την αγαθότητα του Θεού, δηλαδή το μονογενή Υιό, τον σταλμένο για να σώσει τον κόσμο. Αυτός ο μεγάλος ιατρός μπορεί να θεραπεύσει το βαθύ τραύμα. Έτσι δεήθηκαν στον Θεό και την αγαθότητά Του. Παρακάλεσαν τον Θεό οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, οι Άγιοι Προφήτες και οι Δίκαιοι. Ο Δημιουργός διαπίστωσε ότι η πληγή κακοφόρμησε, λέει ο Μεγάλος Αντώνιος, και ήταν απαραίτητο να καταφύγουμε σε έναν ιατρό. Ιησού, πλαστουργέ των ανθρώπων, έλα να μας θεραπεύσεις. Και ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, από την πλευρά του, γράφει: «Ανία τον τραύμα ετραυματίστημεν, μόνο το Κυρίο δυνατόν θεραπεύσει αυτό. Δια τούτο γάρ και δια αυτού ήλθεν, ότι μη δεις των αρχαίων ούτε ο νόμος αυτός, ούτε οι προφήτε, τούτο οι δυνήθησαν θεραπεύσει. Ούτως δε μόνος ελθόν εθεράπευσε την πηγήν εκείνη την ανία των της ψυχής». Είχαμε τραυματιστεί, είχαμε πληγωθεί με ένα τραύμα ανίατο, αθεράπευτο, και μόνο ο Κύριος ήταν δυνατόν να το θεραπεύσει. Γι' αυτό και δι' αυτού, από μόνος του δηλαδή, ήρθε. Κανένας από τους αρχαίους, ούτε ο νόμος αυτός, ούτε οι προφήτες, μπόρεσαν να θεραπεύσουν τον άνθρωπο. Μόνος αυτός ήρθε και θεράπευσε αυτή την ανίατη πληγή της ψυχής. Και αλλού πάλι παρατηρεί: «Ούτως ουν ο άνθρωπος σε τραυματίσει, ώστε μηδενή δυνατόν είναι η άσταστη, ημι μόνο το Κυρίο, τούτο μόνο δυνατόν εστίν. Αυτός γαρελθόν ήρε την αμαρτία του κόσμου». Από μόνος του ήρθε ο Χριστός μας και σήκωσε την αμαρτία όλου του κόσμου και μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε υγεία πνευματική, να μην αμαρτάνουμε, να ζούμε και να χαιρόμαστε και να προγευόμαστε από αυτή τη ζωή την Βασιλεία Του. Αφού ήρθε, όλοι αποδείχθηκαν ανίσχυροι να τον θεραπεύσουν. Αφού λοιπόν όλοι αποδείχθηκαν ανίσχυροι να τον θεραπεύσουν, ήρθε ο Σωτήρ, ο αληθινός ιατρός, ο δωρεάν ιόμενος. Αυτός μόνος την μεγάλη και σωτήριον λύτρωση και ίαση της ψυχής επίησε. Αυτός ελευθέρωσε αυτήν εκ της δουλείας και εξήγεν αυτήν εκ της σκοτίας. Οι δύο φωτοί δοξάσας αυτήν. Με το δικό του φως μας δόξασε ο Χριστός μας. Αφού μας καθάρισε από την πληγή, από την ασθένεια, από την αμαρτία, στη συνέχεια μας φώτισε με το φως Του, μας δόξασε με τη δόξα Του, με το άξιστο φως Του. Και σε μια άλλη ομιλία πάλι, ο Μέγας Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος παρατηρεί: «Το Αδάμ πεσόντος εκ της εντολής και εν τη παραφάση γεγονότος, συνέτριψαν τα της νυκτός τέκνα, του τέστην τα του πονηρού πνεύματα, τα καλά και εράσμια της ψυχής μέλη, και άτονον και ασθενία αυτήν από του αγαθού πεποίηκασιν, σκοτίσαντες και ανιάτως συντρίψαντες.
ως μηδενή των πατέρων ή προφητών, η άσας δυνατόν είναι. Ημι μόνον το Κυρίο το κατασκευάσαντι αυτήν. Αφού έπεσε ο Αδάμ, παρέβη την εντολή του Θεού, συνετρίβησαν, λέγει, μάλλον τα τέκνα της νυχτός, οι δαίμονες δηλαδή, τα πονηρά πνεύματα συνέτριψαν τον Αδάμ, συνέτριψαν τον άνθρωπο. Συνέτριψαν τα καλά και εράσμια μέλη της ψυχής του ανθρώπου και έκαναν την ψυχή την ανθρώπινη άτονη και ασθενή, άρρωστη. Την σκότισαν, την απομάκρυναν από το αγαθό και την συνέτριψαν ανίατος. Της έδωσαν δηλαδή μια ανίατη ασθένεια, τα πονηρά πνεύματα. Και δεν μπορούσε πλέον κανένας από τους πατέρες και τους προφήτες να θεραπεύσει την ανθρώπινη ψυχή, παρά μόνο ο Κύριος, αυτός που ήταν ο κατασκευαστής της. Διό και η έλευση της απείρου αυτού αγαθότητος, εν το σάφτη ελατώσει και ταπεινώσει γεγέννητε, τον ορθώσε την πεπτοκία εν την πονηρία ψυχή. Γι' αυτό λέει, ήρθε ο ιατρός, ο μόνος ικανός να μας θεραπεύσει, ο Χριστός μας, εξαιτίας της άπειρης αγαθότητάς του, και ήρθε τόσο ταπεινά για να μπορέσει να προσεγγίσει τον άνθρωπο ο οποίος είχε πέσει τόσο χαμηλά και να θεραπεύσει την πεπτοκία στην πονηρία, στην κακία ανθρώπινη φύση. Εδώ ας σταματήσουμε για σήμερα, και επειδή έχει περάσει η ώρα, ας μην κάνουμε συζήτηση απόψε. Πρώτα ο Θεός, σε κάποια άλλη διαδικτυακή σύνεξη, να συζητήσουμε και πάνω σε αυτά που είπαμε σήμερα και σε ό,τι άλλο θα θέλατε, με αφορμή αυτές τις ταπεινές ομιλίες. Ας κρατήσουμε από τη σημερινή σύναξη αυτό που είπαμε και προηγουμένως και το επαναλαμβάνουμε και το τονίζουμε, ότι αν θέλουμε πραγματικά να βρούμε την υγεία και την ψυχική και τη σωματική, τα οποία είναι αλληλένδετα, θα πρέπει να καταφύγουμε στον αληθινό και μόνο γιατρό των ψυχών και των σωμάτων μας, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, και να πάρουμε τα δικά του φάρμακα που προσφέρονται μέσα στη δική του την Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία και έτσι να ζήσουμε αυτή την Βασιλεία του Θεού, προγευόμενοι αυτήν εδώ, σε αυτήν εδώ τη ζωή και βιώνοντας την συμπληρότητά της όταν ο Κύριος θα έρθει πάλι κατά τη Δευτέρα του παρουσία, οπότε και θα μας εισαγάγει εκεί πλέον στη Βασιλεία του Θεού, εφόσον βεβαίως θα ζήσουμε όπως πρέπει εδώ εν μετανοία και καθαρεόμενοι και φωτιζόμενοι από το άξιστο φως του. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους.